Ο κ. Γιατζή, λοιπόν, στη Γενή Σαφάκ, προσφάτω, προ Αμερικών 24 ώρων, προχώρησε σε μια νέα μεγαλόπνοη σκέψη, βάση τη οποία προτείνεται η τουρκική δημοκρατία να καθορίσει θαλάσσιες ζώνες με την Γάζα, με την Παλαιστίνη κατ' εκείνους. Η Παλαιστινιακή αρχή είναι στην Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας. Ουσιαστικώ η Γάζα όμω ελέγχεται από τη Χαμά. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια συμφωνία μεταξύ Χαμά, του Χανίγε, και τη Τουρκία, του Ερντογάν. Όπου ο Χανίγε, οι αδελφοί μουσουλμάνοι και οι άνθρωποι τη Χαμά απολαμβάνουν τη πλήρη προστασία όχι μόνο πολιτική, όχι μόνο διπλωματική, αλλά και στρατιωτική. Και στρατιωτική, από την τουρκική δημοκρατία τη νέα αναθεωρη... αναθεωρητική αποσταθεροποιητική δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων και του Καυκάσου και της ευρυτέρα εγγύης και μέσης Ανατολής. Σύμφωνα λοιπόν με την άποψή του, προτείνεται, αγνοώντας φυσικά τα την Κυπριακή Δημοκρατία, αγνοώντας και το Καστελόριζο, αγνοώντας και άλλα πολλά, Αγνώντα ουσιαστικά τι συμφωνίε που έχει το Ισραήλ με την Κύπρο, αγνώντα τι συμφωνίε που υπάρχουν μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου,